Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τη χαρά και για την τιμή να είμαι σήμερα εδώ μαζί σας, στο Περιστέρι, σε έναν τόπο ο οποίος έχει πραγματικά κοινωνική λειτουργία, έχει όραμα, έχει ανάγκες. Και είναι πολύ σημαντικό και ο τίτλος που μας ζητήσατε να τοποθετηθούμε. Γιατί όλοι οι άνθρωποι εμείς που ασχολούμαστε με την πολιτική, που είμαστε, αν θέλετε, οι ιεραστές της πολιτικής και όχι οι επαγγελματίες της πολιτικής που έχουμε απέναντι, πολλές φορές έχουμε κληθεί να απαντήσουμε τι είναι πρόοδος, τι είναι συντήρηση. Και αυτά τα νέα ερωτήματα τίθεται συνέχεια στη ζωή μας και τίθεται στο μεγάλο επίπεδο, στο παγκόσμιο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Βέβαια, για να το ξεκαθαρίσουμε, το ερώτημα, το δίλημα ή το δίπολο πρόοδος, συντήρηση δεν είναι μόνο ένα πολιτικό ερώτημα. Τίθεται με πολλές διαφορετικές μορφές καθημερινά στη ζωή μας και στις επιλογές μας, συνδέεται με διαφορετικά επίδικα. Η δική μας προσέγγιση όμως, η δική μας απάντηση έχει μόνο, αν θέλετε, ένα στόχο. Το πλάτεμα, την ενίσχυση και το δυνάμωμα της δημοκρατίας. Γιατί για μας αυτό είναι πρόοδος. Είναι το πόσο πιο κοντά, το πόσο πιο δυναμικά φτάνουμε στα αγαθά της δημοκρατίας. Σε αυτά που μας εμπνέουν, που μας συνδέουν και είναι αυτά τα οποία αξίζει να χαρίσουμε στα παιδιά μας. Γιατί γι' αυτά κάνουμε τον αγώνα αυτόν στον οποίο συμμετέχουμε. Και βέβαια το ερώτημα αυτό τίθεται σε πολλά επίπεδα. Τίθεται κάθε μέρα στη γειτονιά μας, στο Δήμο μας, στη χώρα μας, παγκόσμια. Εμείς πρέπει να σκεφτούμε σε όλα αυτά, σε όλα αυτά τα επίπεδα. Το παγκόσμιο σύνθημα που λέει «Σκέψου παγκόσμια, δράσε τοπικά» είναι και στη δική μας πολιτική παρόν. Είναι πραγματικό. Και βέβαια μας βάζει σημαντικά ερωτήματα και για το μεγάλο μας σπίτι, για την Ευρώπη. Η Ευρώπη αναζητεί πολιτική. Και εμείς δεν μένουμε αμέτωχοι από αυτή τη συζήτηση. Το κόμμα μας, η κυβέρνησή μας και την τελευταία περίοδο αλλά και διαχρονικά συμμετέχει σε μια συζήτηση για το τι Ευρώπη θέλουμε. Για μια Ευρώπη που απαντά μονοσήμαντα υπέρ της προόδου. Και βέβαια μια Ευρώπη που έχει τα χαρακτηριστικά της ισοτιμίας, της δικαιοσύνης, της προόδου. Μια Ευρώπη χωρίς ανισότητες. Και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε επιλέξει σταθερά συμμαχίες για να μειώσουμε τις ανισότητες στην Ευρώπη, να τις εξαλείψουμε, να βελτιώσουμε την προοδευτική και δημοκρατική συζήτηση, να ξαναδιατυπώσουμε ίσως τις αξίες που θα εμπνεύσουν και τον πολίτη για την Ευρώπη που θέλουμε. Γιατί πράγματι υπάρχει ένα ζήτημα στην Ευρώπη. Ο πολίτης με μεγάλη δυσπιστία αντιμετωπίζει και την πολιτική και την ευρωπαϊκή ιδέα. Και τα ζητήματα που μπαίνουν πλέον ως ανάγκες, θα έλεγα στη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, ανεξαρτήτως ίσως και τάξεων και καταγωγής, είναι τα ερωτήματα της εργασίας που δεν είναι εξασφαλισμένη στην Ευρώπη, της δημοκρατίας και της συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, της αλληλεγγύης, της ισότητας. Θα μου πείτε τώρα, πού αναφέρεσαι, στις αρχές της Γαλλικής Επανάστασης? Και όμως με ένα περίεργο τρόπο, τα θέματα του διαφωτισμού και της αστικής επανάστασης είναι και σήμερα πάρα πολύ επίκαιρα. Η δικιά μας υποχρέωση είναι να θέσουμε ξανά στην κοινωνία νέα προοδευτικά ερωτήματα και να ζητήσουμε την επαναπολιτικοποίηση της κοινωνίας μας, την επαναπολιτικοποίηση της δημοκρατίας, που έχει πληγεί και από την αξιοπιστία της λειτουργίας του πολιτικού συστήματος μέχρι τώρα, αλλά και από την αποτελεσματικότητα. Βέβαια, φίλες και φίλοι, πρέπει να ομολογήσουμε ότι έχουμε και μια πολύ μεγάλη ιστορική ευθύνη. Γιατί και η ευρωπαϊκή, αλλά και η παγκόσμια κοινότητα, η παγκόσμια προοδευτική κοινότητα, κοιτάει προς την Ελλάδα. Το εγχείρημα μιας ριζοσπαστικής προοδευτικής πολιτικής, η οποία εφαρμόζεται με πραγματικούς όρους σε δύσκολες συνθήκες κρίσης και χρεοκοπίας, θα πω εγώ πάνω, όχι στα όρια της, χρεοκοπίας πραγματικής, είναι ένα εγχείρημα το οποίο μπορεί και δίνει σε όλη την παγκόσμια προοδευτική σκέψη ανάσες και προοπτική. Γιατί σήμερα το εγχείρημα το οποίο εμείς καλούμαστε να επενδύσουμε, να λειτουργήσουμε και να επεκτείνουμε, το εγχείρημα και το ερώτημα της προόδου, είναι αυτό που πρακτικά μπορεί να μεταφραστεί μέσα από τις λέξεις του ριζοσπαστικού διαφωτισμού, που εγγυάται για τις αξίες του διαφωτισμού και τις πάει ένα βήμα παραπέρα. Με μεταρρυθμίσεις που έχουν πραγματικό όνομα και νόημα στη λέξη μεταρρύθμιση, γιατί την έχουν διαβρώσει, την έχουν λερώσει, την έχουν λασπώσει τη λέξη μεταρρύθμισης. Η μεταρρύθμιση ποτέ δεν ήταν συντηρητική. Και στην κάνανε εργαλείο στη δικιά τους πολιτική των μνημονίων, της λιτότητας και των περικοπών. Η μεταρρύθμιση είναι αυτό που γίνεται τώρα στη χώρα μας. Οι αλλαγές με προοδευτικό πρόσημο στο σύνολο των πολιτικών είναι αυτό που θα γίνεται ακόμα περισσότερο μετά τη συμφωνία την οποία έχουμε και έχουμε ανοίξει πράγματι τα φτερά μας σε αυτή την κατεύθυνση. Ποια είναι η κατάσταση όμως στην Ευρώπη στο επίπεδο πολιτική σε σχέση με το ερώτημα? Η περίοδος Μπλερ και Σιμίτη έχει περάσει. Και έχει περάσει με τραγικούς όρους και αποτελέσματα για την κοινωνία της Ευρώπης και της χώρας μας. Η κοινωνία δυστυχώς υποχρεώθηκε και από σοσιαλδημοκρατικές πολιτικές να υποκληθεί στην αγορά, η οποία όπως ήταν φυσικό, άδικη και άνηση,
κατασπατάλησε και κοινωνικούς πόρους και την εργασία και φυσικούς πόρους και το περιβάλλον. Και σε έναν βαθμό απαξίωσε τη συμμετοχή του πολίτη στα κοινά. Και άφησε στον αέρα, αν θέλετε, το ερώτημα και της χώρας μας για την πραγματική αλλαγή, που διατυπώθηκε πολλές φορές με διαφορετικούς όρους τη δεκαετία του 80, που δεν στηρίχτηκε στις κοινωνικές δυνάμεις και έμεινε μόνο ένα σύνθημα. Και δυστυχώς σε αυτή την κατάσταση, μετά την ήττα αυτής, αν θέλετε, της συμβιβασμένης πολιτικής, συμβιβασμένης στην αγορά, η ακροδεξιά προκύπτει με ένα άλλο πρόσωπο, πολύ πιο ερθετικό, πολύ πιο άγριο, πολύ πιο σκληρό, το πρόσωπο της κρίσης, που της δίνει, αν θέλετε, βάση να σταθεί. Γιατί και εμείς πρέπει να διατυπώσουμε εδώ τον απέναντι πόλο, τον πόλο της Προέδρου, της Προόδου. Και αυτή η άγρια μορφή τη βλέπουμε στη χώρα μας. Είναι η μορφή των παιδιών του Καρατζαφέρη, του Άδωνη, του Βορύδη. Είναι η μορφή της συμμαχίας αυτής της ακροδεξιάς με τον Σαμαρά, μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Είναι όμως και η συζήτηση που γίνεται στην Ανατολική Ευρώπη, δυστυχώς, και στην Κεντρική, αλλά και στην Νότια Ευρώπη. Με τα νέα, αν θέλετε, κατεστημένα του συντηρητισμού, της ακροδεξιάς ομάδας που αναπτύσσεται. Σε έναν βαθμό και στη χώρα μας μπορούμε να πούμε ότι διαπιστώνουμε μια περίεργη, σκοτεινή συμμαχία του κατεστημένου. Με όλους αυτούς, αν θέλετε, τους opinion makers του παρελθόντος, τους χρυσοκάνθαρους της πολιτικής, που συντηρούνταν από το πολιτικό σύστημα και το οικονομικό σύστημα για να αναπαράγουν από τα δελτία τη δικιά τους εξουσία, γιατί αυτό συνέβαινε στην Ελλάδα, μέσα από το τρίγωνο τραπεζών, κυβερνήσεων και καναλιών. Αυτό, αν θέλετε, συντήρησε αυτή την πολιτική κατάσταση, η οποία έφερε σε τραγικό επίπεδο χρεοκοπίας και τη χώρα μας και την Ευρώπη, και που βλέπουμε μέσα σε αυτή, αν θέλετε, τη συμμαχία του κατεστημένου να υπάρχουν καναλάρχες, να υπάρχουν επιχειρηματίες, να υπάρχει όλο το σκοτεινό παρασύστημα της μαύρης αγοράς και της παραοικονομίας, να υπάρχουν απόστρατοι βαθύ κράτος και πάρα πολλές καθεστωτικές λειτουργίες. Όμως απέναντι σε αυτό το σύστημα, εγώ θέλω να σας πω ένα συγκεκριμένο πράγμα, μια συγκεκριμένη προοδευτική απάντηση, η οποία έχει και νούμερο. 500 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η κυβέρνηση κατάφερε με αυτές τις συνθήκες να πάρει από τα κανάλια 500 εκατομμύρια ευρώ και να έχουμε στη χώρα μας άδειες για πρώτη φορά στα κανάλια. Γιατί αυτό ήταν ερώτημα, ήταν ζήτημα, ήταν εκκρεμότητα. Θυμάμαι η πρώτη μας συζήτηση στη Βουλή ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Ο κύριος Δένδιας, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, μας είχε ενημερώσει από τότε ότι αυτός ο νόμος θα πέσει στο Συμβούλιο Επικρατείας. Τόσο ξεδιάντροπα ομολογούσαν τη συμμαχία και τη συμπαιγνία των συμφερόντων με την πολιτική εκπροσώπηση αυτών των συμφερόντων. Όπως τώρα τα κανάλια πληρώσουν και φόρο διαφήμισης, πληρώνουν και τέλη χρήση συχνοτήτων, πληρώνουν και για τις αδειές τους. Αυτή είναι μια πρακτική απάντηση της κοινωνίας, μια προοδευτική απάντηση απέναντι στη συντήρηση που έκανε τα κουμάντα, γιατί αυτή ήταν η αλήθεια, το προηγούμενο διάστημα στην Ελλάδα. Η δική μας επιτυχία, η δική μας απάντηση στο ερώτημα έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αφορά την κοινωνία. Δεν αφορά εμάς. Να το ξεκαθαρίσουμε. Εμείς δεν θα σας μιλήσουμε για μια επιτυχία που θα μας δώσει βουλευτικές ή υπουργικές καρέκλες. Δεν τις έχουμε ανάγκη. Δεν ζούσαμε την πολιτική. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Πιθανά να μην γίνουμε και ποτέ, και αυτό είναι και το καλό. Η δική μας απάντηση πρέπει να δοθεί για λογαριασμό της κοινωνίας. Γι' αυτό και είναι μεγάλη και ιστορική ευθύνη. Όχι μόνο για την Ελλάδα. Γιατί η κοινωνία περιμένει. Η κοινωνία έχει ανάγκη. Οι άνθρωποι του ζητούν. Και μαζί με αυτούς και το περιβάλλον και η ζωή μας ολόκληρη. Προσέξτε όμως. Το παλιό σύστημα, το βαθύ κράτος, συνεχίζει να παράγει στελέχη. Συνεχίζει να παράγει στελέχη με ακραίο λόγο και να τα χρηματοδοτεί. Και αυτό το ξέρουμε ότι συμβαίνει. Συμβαίνει και στις σημερινές συνθήκες. Και τα τροφοδοτεί εις βάρος των λαϊκών συμφερόντων. Γι' αυτό και εμείς να το πούμε εξ αρχής, αυτή η κουβέντα που κάνουμε έχει και μια, αν θέλετε, απέτηση, ένα αίτημα προς τη μεριά της κοινωνίας. Το οποίο σας το θέτουμε εμείς δημόσια. Αυτή η κουβέντα που κάνουμε δεν πρέπει να εξαντλείται μέσα εδώ. Πρέπει να τη βγάλουμε στην κοινωνία. Και απαιτεί, αν θέλετε, οι στιγμές απαιτούν από εμάς, από όλους εμάς, να δημιουργήσουμε και ιδεολογική και εκλογική και πολιτική αποδοχή αυτών των ιδεών. Δεν φτάνει να λέμε αυτά τα ωραία λόγια εδώ, στη Βουλή, στις συγκεντρώσεις μας. Πρέπει να είναι ο λόγος της κοινωνίας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα του τι κρίνεται σήμερα στην Ευρώπη. Το μεταναστευτικό προσφυγικό είναι ένα ξεκάθαρο παράδειγμα ποια είναι τα μεγάλα διλήμματα στην Ευρώπη. Από τη μια μεριά έχουμε μια ακραία σοβινιστική, αντιμεταναστευτική, ρατσιστική πολιτική που εκφράζεται και από πρωθυπουργούς πια στην Ευρώπη. Και από την άλλη μεριά έχουμε μια δημοκρατική, ουμανιστική διέξοδο. Συζήταγε όλη την προηγούμενη εβδομάδα το Συμβούλιο Κορυφής για αυτά τα ζητήματα, με δύσκολες συνεδριάσεις, που δεν ήταν προδικασμένο το αποτέλεσμα. Ο κίνδυνος
αυτό που η συντηρητική πολιτική ζητάει για την Ευρώπη και για την Ιφίλιο είναι να έχουμε φυλακές ψυχών και παιδιών στα σύνορα. Και αυτό δυστυχώς εφαρμόζεται σε κάποια σύνορα. Αυτός ο κίνδυνος υπήρχε στα συμβούλια κορυφής την προηγούμενη εβδομάδα. Να ψηφίσουν οι ηγέτες για κλειστές φυλακές και εκτός της Ηπείρου μας. Εμείς βάλαμε μια άλλη λογική. Την απλή, ξεκάθαρη λογική του διαφωτισμού και του ουμανισμού. Μας ενδιαφέρει τι γίνεται στο σπίτι μας, μας ενδιαφέρει τι γίνεται στα σύνορά μας, μας ενδιαφέρει τι γίνεται και έξω από αυτά. Γιατί είναι άνθρωποι παντού, με τα ίδια ανθρώπινα δικαιώματα. Και εμάς μας κάνει περήφανος, μας δίνει δύναμη το ότι διαπραγματευόμαστε για αυτές τις μεγάλες αξίες που μας κάνουν για να μπούμε στην αριστερά. Μας δίνουν, αν θέλετε, και μια ικανοποίηση ότι αυτός είναι ο στόχος. Αυτή είναι η αριστερά που παλεύει για όλους τους συνανθρώπους, που είναι πραγματικά ουμανιστική. Δυστυχώς έχουμε έναν ακραίο διχαστικό λόγο στην Ευρώπη από πολλές κυβερνήσεις και κόμματα που σε κάποιες χώρες έχουν και πλειοψηφικά χαρακτηριστικά. Και δυστυχώς η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, παρά την παραδοσιακή της ταυτότητα και σε αντίθεση με αυτήν, παίρνει το μέρος αυτών των ακροδεξιών φωνών που πρόσφατα ψηφίσαν για την κατάργηση του 8ωρου στην Αυστρία. Για να μην ξεχνιόμαστε, το ίδιο έχει πει και ο κύριος Μητσοτάκης. Ότι δεν πρέπει να υπάρχει 8ωρο. Αυτό πρέπει να το πούμε στην κοινωνία, βέβαια. Δεν φτάνει να το λέμε μέσα εδώ. Το πρόβλημα με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι ένα κατάλοιπο του μετεμφυλιακού κράτους που κάποιοι συντήρησαν ως σύγχρονοι Μακεδονομάχοι, προσβάλλοντας τους αγώνες των πραγματικών Μακεδονομάχων για να συντηρούν πολιτικά γραφεία. Που από την πίσω πόρτα στέλνανε φαξ στον ΟΑΣΤ, στις συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης, σε ένα ιδιωτικό μονοπόλιο με χαριστικό συμβόλαιο για να τους κάνει ρουσφέτια. Αυτή ήταν η σύγχρονη Μακεδονομάχη, για να ξεκαθαρίζουμε όλοι εμείς που τουλάχιστον κάποιοι μας ξέρουν την πολιτική σκηνή της Θεσσαλονίκης, πώς πεζόταν το παιχνίδι τόσα χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ήρθαμε σε αυτές τις συνθήκες, με αυτό το δύσκολο πρόγραμμα και τις συνθήκες στην Ευρώπη, να καλύψουμε, αν θέλετε, τα εθνικά συμφέροντα και την εθνική γραμμή με έλλειμμα τουλάχιστον 25 χρόνων, αν όχι και παραπάνω. Γιατί όσο έμενε ανοιχτό αυτό το ζήτημα, μας στερούσε τα αγαθά της εθνικής ανεξαρτησίας, της λειτουργίας προς όφελος της λαϊκής κυριαρχίας, με ισχυρό κράτος, ξεκάθαρα σύνορα, δυνατές σχέσεις με τους γείτονες, αποκτούν ουσιαστικό νόημα αυτά τα συνθήματα. Είχαμε φτάσει δυστυχώς με τα ελλείμματα της δικής τους πολιτικής πάνω από 140 χώρες να έχουν αναγνωρίσει τους γείτονές μας με το συνταγματικό του όνομα. Το οποίο τι έκανε, αμφισβητούσε την ελληνικότητα της Μακεδονίας και προσέβαλε το σύνολο των Ελλήνων. Και τώρα έρχονται αυτοί οι οποίοι κατέθεσαν την εθνική γραμμή στο Βουκουρέστι περί σύνθετης γεωγραφικής ονομασίας να διαφωνήσουν και να διαχωρίσουν τη θέση τους και από αυτή τη θέση. Και εμείς ρωτάμε πολύ απλά, στη σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό ή αν θέλετε στην ενδιάμεση λύση της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, το μη τι ήταν. Δεν ήταν ξεκάθαρο ποια ήταν η δική τους πολιτική πρόταση. Όμως δυστυχώς είναι τόσο τραγικά υποκριτές, ακόμα και στα εθνικά ζητήματα. Το οποίο είναι σοβαρό θέμα για την πολιτική. Αν θέλετε, υποβαθμίζει πλήρως την ποιότητα και την αξιοπιστία της πολιτικής. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και για μας. Διότι εμείς, επειδή είμαστε οπαδοί, αν θέλετε, της πραγματικής αλλαγής στη ζωή μας, στην κοινωνία, της ενεργοποίησης του πολίτη, θέλουμε ο πολίτης να πιστεύει στην πολιτική και να υπάρχει αξιοπιστία. Όμως θίγεται και αυτή η ουσία της δημοκρατίας μας από αυτή, αν θέλετε, την ψευδεπίγραφη επίκληση του πατριωτισμού. Διότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να τροφοδοτούν με ψευδή διλήμματα την πολιτική. Δεν μπορούσαν να διαχειριστούν την επιτυχία της χώρας και την έξοδο από το πρόγραμμα και τώρα εισήγαγαν ένα τέτοιο νέο ζήτημα όταν έρχεται επιτέλους η χώρα και κερδίζει σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Διότι μέχρι τώρα ξέρετε τι συνέβαινε σε όλους εμάς που για επιστημονικούς, επαγγελματικούς ή πολιτικούς λόγους εκπροσωπούσαμε τη χώρα στο εξωτερικό. Έπρεπε να κάνουμε ανταρτοπόλεμο και το ταμπελάκι. Το τι θα γράφει μπροστά το ταμπελάκι. Να υποχρεωνόμαστε σε συμφωνίες και σε εξυπηρετήσεις για να φεύγουν τα ταμπελάκια και να χάνουμε διπλωματικό κεφάλαιο για την πατρίδα μας. Γιατί αυτός είναι ο πραγματικός πατριωτισμός. Να ανοίγει η πατρίδα μας τα φτερά της. Και με συμφωνία στα βόρεια σύνορα, με συνεργασία στα Βαλκάνια, με συνεργασία πολιτιστική, οικονομική, κοινωνική, εμπορική, σε αυτή τη συνεργασία πάνω η Ελλάδα μπορεί να δείξει πραγματικά τον δικό της πρωτεύοντα ρόλο στα Βαλκάνια, χωρίς να υποτιμάμε άλλους λαούς. Γιατί αυτή η συμφωνία θέλουμε να υπάρξει μαζί με τους γείτονες. Αν δεν πάμε σε μια τέτοια συζήτηση, και όλοι αυτοί που συντηρούσαν την καθυστέρηση, τι θέλαν? Θέλαν μια χώρα η οποία να ανασταθείς, να κινδυνεύει από τη διπλωματία άλλων χωρών, ακόμα και των ανατολικών γειτόνων που τους αφήνανε να κάνουν συμμαχίες και συνεργασίες, γιατί ήταν πρόσφατη η επίσκεψη του Προέδρου της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας στην Τουρκία.
Είναι ξεκάθαρες συμφωνίες οι οποίες γινόντουσαν στα βόρεια σύνορα. Είναι ξεκάθαρο θα ήταν προς εις βάρος των συμφερόντων της χώρας μας, αν αφήναμε, αν θέλετε, τέτοια κενά. Ή θέλαμε μια χώρα η οποία να πρέπει να απαντάει συνέχεια σε ζητήματα εθνοτικά, γιατί υπήρχαν και τέτοια ζητήματα ανοιχτά. Έπρεπε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία επίλυσης αυτού του προβλήματος και ξέρετε γιατί. Γιατί η χώρα μας αυτή την περίοδο είναι πολύ πιο δυνατή διπλωματικά. Η συμμαχία μας με τις χώρες του Νότου και της Μεσογείου. Η συνάντηση του Προέδρου μας και Πρωθυπουργού μας με όλους τους μεγάλους παγκόσμιους ηγέτες. Οι πρωτοβουλίες που παίρνουμε και στον χώρο των σοσιαλιστών ηγετών. Οι τοποθετήσεις που γίνονται στα συμβούλια κορυφής. Αλλά και ότι ολοκληρώνουμε το πρόγραμμα και βγαίνουμε όρθιοι από αυτό. Ήταν στιγμές πολιτικές και διπλωματικές που μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε. Και θα ήταν εις βάρος των συμφεράντων της χώρας μας να μην τις αξιοποιήσουμε, διότι ξέρετε τι έλεγε για ένα διάστημα η Νέα Δημοκρατία. Ναι, εντάξει, να το λύσουμε, αλλά όχι τώρα. Αυτό ουσιαστικά έβαζαν. Την ζήλια, αν θέλετε, γιατί αυτή η κυβέρνηση μπορεί να πετύχει και αυτή την μεγάλη επιτυχία. Υπάρχει λοιπόν μια δυνατότητα να λύσουμε σημαντικά ζητήματα όταν οι γείτονές μας καλούνται να αλλάξουν όνομα, να αλλάξουν σύνταγμα, να σβήσουν ζητήματα εθνοτικών και αλλητρωτικών διεκδικήσεων, να ξεκαθαρίσουμε θέματα όπως προς τα σύνορα, τα εδάφη, να διαχωρίσουμε, αν θέλετε, την αρχαία ελληνική ιστορία, η οποία είναι αρχαία ελληνική ιστορία ξεκάθαρα από τη Συμφωνία των Πρεσπών, και ταυτόχρονα, ακόμα και σε ζητήματα της Εκκλησίας τους, των δρόμων, του αεροδρομίου, να λύσουμε ζητήματα τα οποία μας προβλημάτιζαν. Όμως, αυτό που χάνουμε όταν αναπτύσσουμε εσωτερικά αυτή τη συζήτηση, τη μικροπολιτική που κάνουν δυστυχώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ξεχνάμε το πιο σημαντικό που προσπαθεί να έχει, αν θέλετε, και ένα εθνικό χαρακτήρα. Ότι η συζήτηση αυτή την περίοδο γίνεται με τους γείτονες, δεν γίνεται εσωτερικά. Αυτό που πρέπει να λύσουμε είναι η στάση που θα πάρουν οι γείτονες. Και όποιος δεν ενισχύει τη χώρα σε αυτή τη συζήτηση και σε αντίθεση με όλη την ευρωπαϊκή οικογένεια που ενισχύει την Ελλάδα σε αυτή τη συζήτηση, επιβουλεύεται τα συμφέροντα της χώρας και τα εθνικά συμφέροντα εις βάρος και των δικών του εθνικών γραμμών, φτύνοντας, αν θέλετε, στο παρελθόν και στη δική τους τοποθέτηση. Γιατί ακόμα και τα ζητήματα της ηθαγένειας είχαν ξεκαθαρίσει και εμείς τα διορθώνουμε και τα τροποποιούμε, γιατί μέσα σε 5 χρόνια πρέπει να αλλάξουν όλα τα διαβατήρια που μέχρι τώρα ερχόντουσαν στην Ελλάδα. Και γιατί έτσι κι αλλιώς για όλα αυτά τα ζητήματα υπήρχαν και αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων. Εις βάρος της χώρας μας που και αυτές διορθώνονται. Όπως και για τα ζητήματα της γλώσσας που από το 1955 έχουν καταγραφεί στην Ελληνική Βουλή, από τον Αβέροφ, αν δεν κάνω λάθος, πρώτη φορά, και από τον ΟΗΕ μετά το 1977, ξεκάθαρα. Και αυτό επίσης, αν θέλετε, προσαρμόζεται και διορθώνεται και έρχεται σε μια ισορροπία συμφωνίας. Όμως, ξέρετε ποιο είναι το πραγματικό θέμα και το δίλημα που προκύπτει αυτές τις μέρες. Είναι ότι η συμφωνία αυτή θα αποτελέσει μια ήττα αυτών που στηρίζονταν πίσω από σοβινιστικές πολιτικές. Γιατί απειλείται η καριέρα τους, να το πούμε ξεκάθαρα. Μας κατηγορούν ότι εμείς διχάζουμε τους Έλληνες. Και τότε γιατί συντάσσονται μαζί με το Βεμερό, το σοβινιστικό εθνικιστικό κόμμα των γειτόνων? Χρειάζεται μια απάντηση σε αυτό. Μας κατηγορούν ότι δεν θέλουμε εμείς το συμφέρον των Έλληνων πολιτών. Ωραία. Θέλουν το συμφέρον των Έλληνων πολιτών, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία. Είναι απλό το ερώτημα. Γιατί άφηνε το θέμα άλυτο τόσα χρόνια? Δεν είχε τους υπουργούς εξωτερικών? Δεν ήταν δικά της στελέχη? Γιατί το άφηνε άλυτο, αφού τάχατες ήθελε τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών? Το 2009, ξεκάθαρα η κυρία Μπακογιάννη είχε δεχτεί τον όρο Βόρεια Μακεδονία με πολλαπλές επιστολές προς διαπραγματευτικές ομάδες και του ΟΗΕ. Και αν, εν πάση περιπτώσει, το αφήσουμε αυτό στην άκρη, αν θέλουν τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών, γιατί ο Άδωνος Γεωργιάδης δήλωσε ότι ήταν μπλόφα οι διαπραγματεύσεις? Παίζουν μπλόφα με τα εθνικά συμφέροντα σοβαροί πολιτικοί που εκπροσωπούν τους Έλληνες πολίτες? Και γιατί δεν βγαίνουν να το πούνε τώρα δημόσια, να ξεκαθαρίσουν αν είναι μπλόφα ή όχι η πρόταση της Συνόδου του Βουκουρεστίου? Εγώ θα σας πω πολύ απλά τι κάνανε. 10 χρόνια, 7 υπουργοί εξωτερικών, το αποτέλεσμα ήταν 140 χώρες να τους αναγνωρίσουν με το συνταγματικό τους όνομα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα αυτών που τάχατε στέλνουν το καλό των Ελλήνων και την εθνική πολιτική. Εμείς θέλουμε να μιλήσουμε ξεκάθαρα. Έχουμε τη δυνατότητα να ξεφύγουμε από εργαλεία πολιτικής χειραγώγησης που θέλουν να υλοποιήσουν στη Βόρειο Ελλάδα. Να δώσουμε μια πραγματική δυνατότητα στην κοινωνία να πάει μπροστά. Γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, η επίκληση του πατριωτισμού σήμερα, αυτή η ψεύτικη, αν θέλετε, και υποκριτική επίκληση του πατριωτισμού, στοχεύει στην διακοπή της πορείας της χώρας και στην έξοδο από το πρόγραμμα. Η χώρα μας για πρώτη φορά έχει μια συμφωνία, η οποία έχει γίνει αποδεκτή και από τους χρηματοοικονομικούς οίκους. Δεν συμφωνούμε με τους αριθμούς. Δεν θεωρούμε ότι οι αριθμοί πάντα λένε την αλήθεια. Όμως μας ενδιαφέρει να τους χρησιμοποιούμε για το συμφέρον της χώρας μας. Έχουμε λοιπόν δυνατότητα να ασκήσουμε δικές μας πολιτικές, να μην υπάρχουν υποχρεωτικές
πολιτικές άλλων, να μην ασκείται η πολιτική έξω από την Ελλάδα. Έχουμε τη δυνατότητα να απελευθερώσουμε το δικό μας τραπεζικό σύστημα, να απελευθερώσουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, να ενισχύσουμε τις δικές μας δυνάμεις εργασίας, να ενισχύσουμε τη δική μας κοινωνία. Και ξέρετε ποια είναι μεγάλη διαφορά, που πράγματι είναι το τέλος του προγράμματος και το χρέος, αλλά η μεγάλη, το έντονα διαφοροποιώ στοιχείο της συμφωνίας. Ότι αυτή η συμφωνία έχει αναπτυξιακό σχέδιο. Και το αναπτυξιακό σχέδιο, το λένε και οι ξένοι, έχει τη δική μας ταυτότητα, τη δική μας πολιτική ταυτότητα σε όλα τα επίπεδα. Που έχει μέσα φοροελαφρύνσεις, που έχει μέσα κοινωνικές πολιτικές, μέσα στο μεσοπρόθεσμο. Από τώρα, με συλλογικές συμβάσεις, με υπεράσπιση του κατώτατου μισθού, τα είπε όλα αυτά ο Πάνος ο Ρήγας. Και αυτό τους ενοχλεί. Διότι δεν βγαίνουμε απλώς από το πρόγραμμα. Βγαίνουμε από το πρόγραμμα με ένα αναπτυξιακό σχέδιο που έχει πολιτικές που ξεκολλάνε την Ελλάδα από το βυθό. Την ξεκολλάνε και από τη λάσπη και από την εκμετάλλευση ενός πολιτικάντικου παραγωγισμού που με εξυπηρετήσει να συντηρεί την πολιτική εξουσία. Γιατί με ένα τέτοιο αναπτυξιακό σχέδιο δεν έχει χώρο να αναπτυχθεί αυτός ο πολιτικός παραγωγισμός. Ποιο είναι το μεγάλο ερώτημα την επόμενη μέρα από τη συμφωνία? Πρόοδος, συντήρηση, τι σημαίνει? Θα σας δώσω ορισμένα παραδείγματα. Πρόοδος σημαίνει η επιχειρηματικότητα να αναπτύσσεται με δίκαιους όρους. Η εργασία επίσης να αναπτύσσεται με δίκαιους όρους. Τα δάνεια, οι χρηματοδοτήσεις, τα προγράμματα του ΕΣΠΑ να μην τα παίρνει κάποιος με κολλητούς. Γιατί μέχρι τώρα τα έπαιρνε με κολλητούς. Η δικιά τους φιλελεύθερη αντίληψη για την οικονομία ήταν ότι αν δεν έχεις μπάρμπα στην κορώνη, ούτε δάνειο έπαιρνες, ούτε περιβαλλοντική άδεια για επιχείρηση έπαιρνες, ούτε ΕΣΠΑ έπαιρνες, ούτε πήγαινες να δουλέψεις πουθενά. Ακόμα και για τον κάδο μπροστά στο σπίτι και για το παιδί στον παιδικό σταθμό, είχαν εκπαιδεύσει την κοινωνία να πηγαίνει στον αντιδήμαρχο, στον δήμαρχο, και αντιδήμαρχο το λέω για μένα που ήμουν αντιδήμαρχος, αν θες να το πούμε έτσι. Όμως αυτή ήταν η πραγματικότητα. Τη ζούσαμε και τη ζούμε. Από αυτό πρέπει να ξεκολλήσουμε την κοινωνία. Ταυτόχρονα, αν θέλετε, από τη μια μεριά έχουμε αυτό το μοντέλο, γιατί αυτή είναι η πρόοδος πλέον στην παραγωγή. Από την άλλη μεριά τι έχουμε? Δάνεια με αέρα. Ξεκάθαρα το είπε ο κ. Ψυχάρης στην Εξεταστική Επιτροπή. Μαζί ήμασταν ανέτα. Δάνεια με αέρα, 15 εκατομμύρια ευρώ με αέρα, με την υπογραφή του. Ξεκάθαρα είπε ότι πήρε. Νοβάρτης, συμβόλαια δισεκατομμυρίων από τον πόνο και την αρρώστια των ανθρώπων. Παίζανε σε κλειστές πόρτες, γιατί ένα άλλο πρόβλημα αυτής της εξουσίας ήταν οι κλειστές πόρτες. Γινόταν πίσω από κλειστές πόρτες όλη αυτή η συνεννόηση. Και βέβαια, ακόμα και για το καλύτερο βιογραφικό της Ελλάδας, Κήρυκας Χανίων. Ένα δάνειο το οποίο, αν δεν ερχόμασταν στην Εξεταστική Επιτροπή, ποτέ δεν θα έβγαινε στη δημοσιότητα ότι δεν είχε πληρώσει η οικογένεια του κ. Μητσοτάκη ούτε ένα ευρώ για το δάνειο του κ. Καχανίων. Αυτή ήταν η πραγματικότητα της επιχειρηματικότητας. Γιατί το άλλο μοντέλο ήταν τα κρατικά μονοπόλια, τα ιδιωτικά μονοπόλια τύπου ΑΣΤ. Για να μιλήσουμε και για τους δικούς τους όρους, για την άσκηση της οικονομικής πολιτικής. Η διαφθορά και η διαπλοκή ήταν λοιπόν το οικονομικό μοντέλο της συντήρησης. Και η πρόοδος για μας αποκτά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αλλά όχι μόνο στο επίπεδο της αγοράς και της εργασίας και της οικονομίας. Γιατί για μας πρόοδο είναι και το βάθμα της δημοκρατίας. Πρόοδος είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Για να μπορούν οι πολίτες να συμμετέχουν στις αποφάσεις. Είτε αυτό λέγεται αυτοδιοίκηση, είτε λέγεται δημοψηφίσματα, είτε λέγεται διατύπωση γνώμης με οποιοδήποτε τρόπο. Και πάνω απ' όλα με την απλή αναλογική που αυτή η κυβέρνηση την ψήφισε και την έχει κάνει πραγματικότητα στη Βουλή. Όταν κάποιοι που χρόνια τη ζητούσαν κρύφτηκαν την ώρα της ψηφοφορίας. Να το λέμε για όλα τα κόμματα ποια είναι η πραγματικότητα και η κατάσταση. Όμως ταυτόχρονα για μας, αν θέλετε, πρόοδος σημαίνει τα δικαιώματα του ανθρώπου. Η υγεία, η παιδεία, η στελέχωση των σχολείων από την πρώτη μέρα, οι εργαζόμενοι στη δημόσια υγεία, η πρόσβαση στην υγεία είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Είναι με τη μεριά της πρόοδου σήμερα η απάντηση αυτή. Αλλά και η ασφάλιση. Διότι μην ξεχνάτε, ο κ. Μητσοτάκης εξακολουθεί και ζητάει ιδιωτική ασφάλιση. Ιδιωτική υγεία, ιδιωτική παιδεία. Και βέβαια, εμείς θέλουμε να βάλουμε και τα δικαιώματα του πολίτη. Όλες αυτές, αν θέλετε, τις ανθρωπιστικές τομές, από το σύμφωνο συμβίωσης μέχρι την ταυτότητα φύλου και όλα τα υπόλοιπα, που ξεκάθαρα τοποθετηθήκαμε υπέρ των δικαιωμάτων του πολίτη. Γιατί και αυτά είναι χαρακτηριστικά της πρόοδου στη σημερινή σύγχρονη κοινωνία. Ακόμα και στο επίπεδο της εργασίας, η μία πλευρά, και δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία σε αυτήν, αλλά υπηρέτησε και το Πασόκ πολλά χρόνια, θέλει απορρίθμιση της αγοράς εργασίας, μαύρη εργασία, ελαστική εργασία. Ενώ εμείς έχουμε καταφέρει και έχουμε κατοχυρώσει ήδη στη συμφωνία τις συμβάσεις, την άνοδο του κατώτατου μισθού, τον περιορισμό της μαύρης και ελαστικής εργασίας. Και αυτά είναι τα πραγματικά ερωτήματα για τα οποία σας ζήτησα να βγούμε έξω να μιλήσουμε στον κόσμο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Σήμερα στη Βουλή ξεκίνησε η συζήτηση για ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Είναι ένα νομοσχέδιο του παράλληλου προγράμματος. Τι έχει μέσα? Πρώτον, για τα πρόστιμα δήλωτης εργασίας έχει τη δυνατότητα μετατροπής τους σε μόνιμες θέσεις εργασίας.
Άρα ο εργαζόμενος να μείνει μόνιμα εκεί που τον είχαν μαύρο και τον εκμεταλλευόταν. Μαύρη εργασία και τον εκμεταλλευόταν. Υπάρχει στο νομοσχέδιο αυτό. Δεύτερον, να μπουν κανόνες στις εργολαβίες για να έχουν δικαιώματα οι εργαζόμενοι και οι εργολαβικοί, που μέχρι τώρα είχαν περιορισμένα δικαιώματα σε αντιστοιχεία με τον χώρο εργασίας που δούλευαν. Δεν είχαν ίδια δικαιώματα οι εργαζόμενοι στον ίδιο χώρο εργασίας. Έχουμε και προβλέψεις που βελτιώνουν τη θέση του εργαζόμενου, όπως τις διαγραφές αμφισβητούμενων οφειλών για τους πολίτες που έχουν εκκρεμότητες με τα ταμεία. Και αυτό προβλέπεται μέσα στο νομοσχέδιο. Και στο κομμάτι του ανθρωπισμού, αν θέλετε, και των βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων, σε αυτό το νομοσχέδιο προβλέπεται η επίλυση του θέματος με τα ανήλικα προσφυγόπουλα, τα οποία δεν είχαν στον ήλιο μοίρα. Και αυτό επίσης λύνεται στο νομοσχέδιο που σήμερα ξεκίνησε να συζητιέται στη Βουλή. Την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή θα μπει ο Κλισθένης για να βάλει το ζήτημα της απλής αναλογικής και στην αυτοδιοίκηση. Και γιατί έχουμε και μια τιμιότητα στη συνομιλία μας με τον χώρο της αυτοδιοίκησης. Ήδη επιλέξαμε για τη Βουλή και για το Κοινοβούλιο την απλή αναλογική. Και ζητάμε να είμαστε όλοι ισότιμοι, να έχει η ψήφος του καθένα μας το ίδιο βάρος, την ίδια αξία. Είναι βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Οι μενομευρώπες δεν τη δέχονται όμως όλοι. Ας δούμε λίγο και πολύ γρήγορα για να κλείσω τα θέματα που ανοίξαμε εμείς στο περιβάλλον. Είχαμε θέματα κλεισμένα στα συρτάρια 40 χρόνια. Σύνταγμα και δασικοί χάρτες. Δεν εφαρμοζόταν. Δεν τολμούσαν να το εφαρμόσουν, αλλά θέλαν ταυτόχρονα να έχουν τον άνθρωπο της Ηπέθρου, αλλά και όλους εμάς που πιθανά έχουμε μια περιουσία στην Ηπέθρο, να μας χτυπάν την πλάτη και να τακτοποιούν τα θέματα της καλλιέργειάς μας, της πράξης χαρακτηρισμού, του ψιλοαυθαίρετου, συντηρώντας αυτό το πολιτικό σύστημα των Γκόρτζων στην επαρχία. Αυτό κάνανε όμως. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Ξέρετε ότι η χώρα μας δεν έχει στρατηγική για τη δασική της πολιτική. Το 65% της Ελλάδας σε έκταση δεν είχε στρατηγική για την παραγωγή οικονομικού προϊόντος. Με αποτέλεσμα να ερημώσει η Ήπεθρος, να καίγονται τα δάση μας γιατί δεν δουλεύει ο άνθρωπος μέσα και να έχουμε υψηλή ανεργία στα αστικά κέντρα. Με αυτόν τον κεφαλισμό. Αυτό είναι ένα βασικό, αν θέλετε, ζήτημα πρόοδου ή συντήρησης που το απαντάμε ξεκάθαρα. Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, δίκτυα Natura. Δεν υπήρχαν. Η χώρα μας ήταν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Ήμασταν οι τελευταίοι στην ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών για το περιβάλλον, αλλά η πρώτη στα πρόστιμα. 80 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 300 χωματερές κληρονομήσαμε στο τέλος του 2014. Δεν ήταν μόνο τα άδεια ταμεία και ο εκβιασμός που είχαμε για την πληρωμή μισθών το Φλεβάρι του 2015, ήταν και η σειρά των προστήμων που περίμενε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εμείς ανοίγουμε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα για την ανακύκλωση. Και σας το λέμε από τώρα στον Κλισθένη, ένα βασικό άρθρο που υπάρχει και θα ψηφιστεί, είναι ότι μέσα στο 2018 όλοι οι Δήμοι θα εγκαταστήσουν ρεύματα διαλογής οργανικών και τροφίμων και ρεύματα διαλογής στην πηγή υποχρεωτικά. Και θα συνδέεται πλέον το τέλος επεξεργασίας με την ανακύκλωση. Γιατί αυτό είναι η πραγματική δικαιοσύνη. Η πραγματική δικαιοσύνη είναι ο Δήμος μου να συναγωνίζεται με τους Δήμους και την αυτοδιοίκηση χωρίς ούτε ένα ευρώ να πηγαίνει στο κράτος, χωρίς κανένα φόρο, κανένα χαράτσι. Και όσοι κάνουν πραγματικά ανακύκλωση να πληρώνουν λιγότερα δημοτικά τέλη. Δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για να το εφαρμόσουμε αυτό. Δεν τους ένοιαζαν ποτέ τα ευρωπαϊκά ιδεώδη της ανακύκλωσης του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης. Μεγάλες τομές επίσης γίνονται στο καθημερινό πεδίο στα θέματα των ελεύθερων χώρων. Το πάρκο Τρίτσι, το πάρκο Γουδί που έχουμε εντολή να νομοθετήσουμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Τα στρατόπεδα, τα πρώην στρατόπεδα της Θεσσαλονίκη αποδίδονται στους Δήμους, δημιουργούν πυρήνες πρασίνου, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν τους χώρους όπου η κοινωνία θα ξαναβρει τη συλλογικότητά της. Γιατί αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ζωντανό, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Να ξαναβρούμε τον συνάνθρωπό μας, να πιαστούμε χέρι-χέρι και να φτιάξουμε το κοινό μας μέλλον. Γιατί το μέλλον του καθένα δεν είναι απομονωμένο στον καναπέ μπροστά στην ατομική τηλεόραση, μπροστά στον κανιβαλισμό των καναλιών, γιατί δεν είναι απλά τρομοκρατία και στην προπαγάνδα που αναπτύσσεται. Γιατί κάτι πολύ σημαντικό που ζήσαμε, βλέπω την Ανέτα την Καβαδία εδώ, όταν ήμασταν στην Επιτροπή της Βουλής, είναι ότι υπήρχε καναλάρχης, ο οποίος ήρθε και είπε, κατά κάποιο τρόπο, θα το πω μεταφορικά, ασχέτως τι λέτε εσείς για ανεξάρτητη ραδιοτηλεόραση, εγώ στο κανάλι μου έχω συγκεκριμένη γραμμή και τη συγκεκριμένη γραμμή πρέπει να την εκφράζουν όλοι οι δημοσιογράφοι που δουλεύουν στο κανάλι. Υπόθηκε αυτό στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Και ασκείται καθημερινά. Και ακόμα δεν έχει παρέμβει κανένα εσουρού σε αυτό. Γιατί αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα της χώρας. Ξεκάθαρα δηλωμένα όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό μιλάω καμιά φορά για κανιβαλισμό των καναλιών. Όλα αυτά όμως, αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν τα κάνουμε απλά στο επίπεδο, ας πούμε, της περιβαλλοντικής πολιτικής. Τα κάνουμε, παραδείγματος χάρη, με τα αναπτυξιακά συνέδρια. Γιατί? Όχι μόνο γιατί είναι η πρώτη φορά που οι υπουργοί πηγαίνουν στην περιφέρεια και ακούν τον πολίτη, τον δήμαρχο, τον παραγωγό, αλλά γιατί έτσι δημιουργούμε μια μόνιμη δημοκρατική τομή στην κοινωνία.
Γιατί αυτή τη δημοκρατική αλλαγή, που είναι η ουσία του δημοκρατικού προγραμματισμού, που το έλεγε η αυτοδιοίκηση, αλλά δεν το υλοποιούσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αυτό θα παραμείνει στην κοινωνία. Θα το διεκδικήσει η κοινωνία. Γιατί ξέρει τώρα ότι μπορεί να πάει η κυβέρνηση στην περιφέρεια, παντού σε όλη την Ελλάδα και να συζητήσει το τοπικό σχέδιο. Και αυτές οι δημοκρατικές τομές είναι αυτές που απαντούν, αν θέλετε, επικοδομητικά στο ερώτημα πρόοδος συντήρηση. Διότι εμείς έχουμε ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Από τη μια μεριά είναι η εργασία που δίνει πραγματικό προϊόν, που δίνει ταυτόχρονα υπεραξία στην κοινωνία για όλες τις μεγάλες κοινωνικές λειτουργίες, και από την άλλη μεριά είναι η μεγέθυνση, η οποία παράγει μόνο οικονομία φούσκας, που δεν έχει πραγματικό προϊόν, που έφτασε σημείο να έχει στην Ελλάδα περίπου 85%, 84% τριτογενή τομέα, δηλαδή ο πρωτογενής και ο δευτερογενής να αθρίζονται στο 15% του ΑΕΠ, και βέβαια πάνω απ' όλα τι δίνει, συμβόλαια στους κολλητούς και στους κουμπάρους, που μπορεί να είναι και η περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων όπως συνέβη, που τα συμβόλαια αυτά γίνονται offshore σε άλλες χώρες, όπως συμβαίνει ακόμα και στις οικογένειες των στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτή είναι η πραγματικότητα και η διαφορά. Η νέα κατάσταση στην οικονομία και στο παγκόσμιο σύστημα, που έχει να κάνει με τη βιώσιμη ανάπτυξη από μια μεριά και με τους στόχους κλιματικής αλλαγής από την άλλη, μας υποχρεώνει να λύσουμε και καινούργια δύσκολα ερωτήματα. Το ερώτημα, παραδείγματος χάρη, της αλλαγής της ενέργειας και της εισαγωγής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εμείς θέλουμε να το λύσουμε δίνοντας και μια απάντηση στην ενεργειακή φτώχεια και στην πρόσβαση των πολιτών στην ενέργεια, διότι σε όλα τα ζητήματα αυτά υπάρχει και εμπεριέχεται το δίλημα και το ερώτημα πρόοδος συντήρησης. Γι' αυτό και εισάγαμε πρώτη φορά στην Ευρώπη τις ενεργειακές κοινότητες, που είναι το πρώτο νομοθετικό εργαλείο της Ευρώπης για την παραγωγή ενέργειας από τους πολίτες και τους παραγωγούς και από την αυτοδιοίκηση, αποκεντρωμένα και για δικό τους όφελος. Επίσης, για πρώτη φορά στην Ευρώπη, δημιουργήσαμε το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, που είναι συγκεκριμένη απάντηση. Στις περιοχές που εξέρχονται από τη χρήση λιγνίτη, έχει ήδη η κυβέρνηση αυτή, σε συνθήκες περιορισμένων δημοσιονομικών, δημιουργήσει ένα εργαλείο 60 εκατομμυρίων ευρώ για να υπάρχει εργασία, πρόοδος και περιβάλλον μετά το λιγνίτη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, για να σκεφτούμε τις αλλαγές που θα έρθουν στη ζωή μας. Μια και οι στόχοι που έχουμε βάλει λένε ότι σε περίπου 32 χρόνια, το 2050, δεν θα παράγεται ηλεκτρική ενέργεια πλέον από ορυκτά καύσιμα. Και για αυτές τις μεγάλες αλλαγές έχουμε απαντήσεις με τη μεριά της προόδου. Αυτές τις μεγάλες αλλαγές υπερασπιζόμαστε παγκόσμια. Για μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και μηδενικών αποβλήτων. Φίλες και φίλοι, νομίζω σας ταλαιπώρησα και ίσως σε ερωτήσεις θα πούμε αρκετά. Θέλω να ξαναγυρίσω σε αυτό που έβαλα στην αρχή. Εμείς όλα αυτά τα ερωτήματα πρέπει να τα βάλουμε στους πολίτες. Πρέπει να τα βάλουμε στην κοινωνία. Να βρει η κοινωνία σε αυτά τα ερωτήματα την πραγματική της ανάγκη. Να σας πω ένα παράδειγμα. Την προηγούμενη Δευτέρα, πριν μια εβδομάδα, στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέσαμε εμείς ως Ελλάδα κατά προτεραιότητα και πρώτη το ζήτημα να υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία που να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε καθαρό υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό για όλους και με τιμολόγια που μπορεί να τα αντέξει ο πολίτης. Αυτά είναι μια πολιτική της χώρας μας, πραγματικά προοδευτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και έχουμε δημιουργήσει υποχρεωτική τιμολογιακή πολιτική που λέει ότι θα υπάρχουν κοινωνικά τιμολόγια και για το νερό όπως υπάρχουν για την ενέργεια, αλλά ταυτόχρονα οι πολίτες οι οποίοι θα καταναλώνουν νερό με βάση τις ανάγκες τους και δεν θα υπερκαταναλώνουν, θα μπορούν να έχουν μέχρι και μηδενικό τιμολόγιο. Έτσι συνδέεται, αν θέλετε, η λειτουργία του νοικοκυριού, η καλή ζωή με την οικολογία και την βιώσιμη ανάπτυξη. Και αυτά είναι πραγματικά μεγάλες προοδευτικές αλλαγές. Όμως αυτά τα ζητήματα της ανακύκλωσης, της εργασίας, του νερού, της ειρήνης, που νοιάζουν τον κόσμο, γιατί για αυτά νοιάζονται όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, πρέπει να τα θέσουμε στην κοινωνία. Να δημιουργήσουμε, αν θέλετε, ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Ένα κοινωνικό συμβόλαιο που θα έχει, αν θέλετε, σαν βάση το αυτό που λέμε ριζοσπαστικό διαφωτισμό, που θα βάζει το νέο άξονα πρόοδος και συντήρησης στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Θέλουμε να τροφοδοτήσουμε με μια υγιή πολιτικοποίηση την κοινωνία, τον ενεργό πολίτη και να ενισχυθεί η δημοκρατία. Γιατί για μας αυτό έχει, αν θέλετε, μεγαλύτερη αξία. Αυτή είναι η κληρονομιά που πρέπει η αριστερά να αφήσει και στη χώρα μας και παγκόσμια εδώ. Η κληρονομιά της επιστροφής του πολίτη στην πολιτική. Της ενίσχυσης της δημοκρατίας, αλλά και του πολίτη που θα υπερασπιστεί τη δημοκρατία του. Τη δημοκρατία όλων μας, κόντρα στα διάφορα φασιστοειδή που αρχίζουν και κυκλοφορούν στους δρόμους. Αλλά θα δώσει και γνώση στην κοινωνία.
Γιατί πρέπει πρώτα απ' όλα να πληροφορήσουμε, να ενημερώσουμε για τις πραγματικές αξίες της ζωής μας, για τις πραγματικές αξίες και της πατρίδας μας, για την οποία είμαστε περήφανοι. Και η αριστερά την έχει υπερασπιστεί στις πιο δύσκολες στιγμές, ακόμα και βγαίνοντας από τα Ξερονήσια. Γιατί αυτή είναι η αριστερά της χώρας μας. Αυτή είναι η πραγματική απάντηση στην πρόοδο. Και για αυτή την απάντηση νομίζω ότι αξίζει να απαντήσουμε ώρες, κόπο, χρόνο, χαρά και χαμόγελο. Γιατί η αριστερά ξέρει κάτι ακόμα. Να χαμογελάει συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ.